Μπρο. Πάμε καναπή. Πρέπει να παραγγείλουμε τώρα. Εντάξει, μπρο, έχουμε χρόνο. Όχι, πρέπει να παραγγείλουμε τώρα. Πεινάς τόσο πολύ. Πεινάω πάρα πολύ, έτρωγα εύκολα 2 κουμπάδες. KFC. Ναι, ρε. Θα μπω στη Walt και θα παραγγείλω. KFC οπωσδήποτε, γιατί είμαστε σε διατροφή. Παραγγέλνω το Σύνταγμα για να έρθει πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ λοιπόν πάω απευθείας στα bucket, bro. Oh, και βάζω 2 hot bucket. Προσθήκη 2 και. Βάλε και burger. Και βάλω και ένα burger μενού. Οκ. Classic burger, πολύ ωραία. Κοκακολίτσα 0 για να μην πάρουμε γάγκλα. Go large, ωραία. Deluxe πατατούλες. Μεταξύ έχει φωτογραφίες. Είναι πολύ γοητευτικό που έχει φωτογραφίες. Να ξέρεις τι παίρνεις. Εννοείται. Λοιπόν, διανοημής την πόρτα σας, παράδοση χωρίς επαφή, σύρτε για επιβεβαίωση. Ο διανομέας άφησε το φαγητό στην πόρτα. Τι, δεν πειράζει, άμα το αφήσει απλά στην πόρτα λέει. Για τον κορονοϊό και όλα αυτά καταλαβες. Ναι. Σε 20 με 30 λεπτά θα φάμε. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, μόλις στείλαμε την παραγγελία μας, βρίσκεται υπό κατασκευή, δηλαδή την ψήνουνε κλπ. Θα δούμε μετά που θα την πάρει το. Θα την ψήνουνε, μετά θα δούμε το παλικάρι. Νομίζω ότι γανίζεται. Τώρα χαλάρωσε. Θα σε ενημερώσουμε όταν το εστιατόριο αρχίσει. Δεν έχουν αρχίσει να την ετοιμάζουν. Εντάξει, ρε μπρο, πριν ένα λεπτό το έκανε. Ωραία, αφού παραγγείλαμε, έχω να σου πω κάτι. Μην μου πει απολύτω τίποτα. Έχω να σου πω εγώ κάτι, αλλά και στα παιδιά. Μπαίνοντα στην εφαρμογή Walt και κάνοντα τη δικιά σα παραγγελία, με τον κωδικό BYOLO5 παίρνετε 5 ευρώ για την πρώτη σα παραγγελία στην Walt. Θα μπείτε και θα κατεβάσετε όλοι από το Play Store, από το App Store, από ό,τι έχετε την Walt και θα κάνετε την παραγγελία σα και θα χρησιμοποιήσετε BYOLO5 για κωδικό. Μπορώ να το κάνω κι εγώ. Εννοείται. Να το δοκιμάσουμε. Τώρα! Σχεδόν έτοιμη λέει. Κάτσε τώρα, θα κάνει κολλίδια εδώ. Φαγητό! Δεν το πιστεύω. Για να δούμε. Εδώ πέρα βλέπω ένα μικρό. Έχει και λίγες ketchup σε περίπτωση που θέλει κάποιος. Έχει άλλο ένα μπάκετ. Μπάκετ. Παμπού. Το που έχω. Τι να πω. Την κοκακολά. Άλλη μια ketchup. Βασικά. Θέλεις 10 ketchup. Θέλεις 10 ketchup. Θέλω πάνω. Είναι οι πατάτες. Είναι οι πατάτες. Αυτό είναι το μπέργκερ. Θέλω επίσης να το δω το μπέργκερ. Πρέπει να είναι τέλειο. Πριν του μπανέριο. Μπρο, το γουόλ μας έφυγε. Σίγουρα, μπρο. Λοιπόν, μπρο, πεινάω πάρα πολύ κι εγώ. Πατατούλες. Σε έχουμε ξεχάσει, σε έχουμε παραμελήσει. Μεταξύ, για άλλο ένα βίντεο πάλι τρως. Για άλλο ένα βίντεο πάλι τρως. Καλησπέρα, βαλγκάρια, τι κάνετε. Καλησπέρα, ξάδερφε, τι κάνουμε. Όλα καλά. Λοιπόν, σας μάζεψα εδώ. Γιατί έχω να σας πω ένα τεράστιο σχέδιο που έχω ετοιμάσει αυτές τις τελευταίες μέρες για να κλέψουμε την Κεντρική Τράπεζα. Ο Χριστός. Κεντρική Τράπεζα. Κλέψουμε. Μιλάμε χρήματα. Για πάρα πολλά χρήματα. Ωραία, ωραία. Το καλό θέμα ποιο είναι. Έχω κανονίσει με κάτι φιλαράκια μου να μας φέρουν κάτι τζέτσκι πάρα πολύ γρήγορα. 1500 άλογα. Για να καταφέρουμε να ξεφύγουμε γρήγορα. Θαλάσσια από τους και να πάμε σε ένα γιοτ για να μας πάει στη Μύκονο. Στη Μύκονο. Στη Μύκονο, στη Μύκονο θα μας πάνε. Ωραία, πάμε να ανοίξουμε σαμπάνια στη Μύκονο. Αλλά έχω μια απορία, ξάδερφε. Πώς θα φύγουμε από την τράπεζα. Τι πώς, ρε ξάδερφε, δεν το βλέπεις το εργαλείο που αγόρασα. Έλα εδώ. Για δες το εργαλείο που αγόρασα. Εσύ, ξάδερφε, το έχεις δει το εργαλείο. Ωραίο το εργαλείο. Ρίξαμε, για πώς το πήρες. Κούτα. 250 χιλιάρικα. Μπείτε, μπείτε, μπείτε στα αμαξία σας. Λοιπόν, θα συναντηθούμε με κάτι δικούς μου. Θα μας βοηθήσουν στη ληστεία. Τι θηρίο είναι, ρε φίλε. Το RS6. Ξάπιο σιγά, δεν σε φτάνω, ρε. Άστα να πάνε και δεν έχει τουρμπίσει ακόμα το εργαλείο. Πάει αργά. Καλά, μέσα είναι άλλο πράγμα το Audi. Έχετε ξανασυμμετάσχει σε κάτι τέτοιο στη τσαγάλια. Ίσως στο παρελθόν. Μάλιστα. Παλιά μου ανάπτυξη. Α, είσαι πολύ υπόπτος εσύ. Τι. Έχουν βρει ήδη όμιλο. Αυτός, ρε. Καλησπέρα, μαγκέ. Καλησπέρα. Τι κάνετε, τι κάνετε. Όλα καλά, εσείς πώς είστε. Εδώ, εδώ. Έχω φέρει κάτι δικά μου τσακάλια να σας γνωρίσω. Συστηθείτε με τα παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Φραπίδης λέγομαι. Καλησπέρα, Σταμάτα. Χάρηκα, χάρηκα. Χάρηκα, εσένα. Νάτσο, Νάτσο, το ρίτο, ναι, ναι. Κατακοσινό εδώ. Διάγκο, χάρηκα. Τι το φέρα το. Το βρήκαμε να κλέβει την αποθήκη σε ένα φαστφουντάδικο στην πόλη και το βαλαρώσαμε. Έτσι, κλέβεις τα μαγαζιά που πουλάμε προστασία. Καλυμμένο στη σάλτσα. Κλέβεις τα μπιφτέκια, κλέβεις ρε. Και τα κοτόπουλα. Γιατί ρε,
Λιγούρι, το ταμείο δεν το κλέψε, τα κοτόπουλα λοιπόν, έκλεψες. Λοιπόν, αυτός θα μας χρειαστεί να ξέρετε, έχω να σας πω ένα σχέδιο, αλλά... Αυτός, άμα δεν το ταΐσεις, θα μας φάει. Ας εμάς μωρέ που θα μας φάει κιόλας, σιγά μην τολμήσει να κάνει καμιά κίνηση ο μπούλης. Κάτσε να δώσω ένα κέικ να ερεμήσει. Θέλει συνταγή για κέικ. Ακούστε, έχω ένα τρελό σχέδιο για να κλέψουμε την κεντρική τράπεζα της περιοχής. Μιλάμε για τρελό χρήμα, δεν μιλάμε για χιλιά ή δύο χιλιάρικα. Μεγάλη μπάζα. Ασημάδευτα, έτσι. Εννοείται, εννοείται. Το σχέδιο όμως καλό θα ήταν να μην σας το ανακοινώσω εδώ. Καλό θα ήταν να πάμε να βρούμε κάποιο πιο καλό μέρος και να σας πω πώς θα πάμε εκεί και πώς θα φύγουμε από την κεντρική τράπεζα, γιατί το όλο ρεζουμέ είναι στην απόδραση από την τράπεζα. Ωραία, ωραία. Πάμε, έχουμε ένα μαγαζί με ένα ωραίο χάρτη της πόλης μας. Καλό αυτό. Θέλετε να πάμε εκεί να τα σχεδιάσουμε? Για πάμε προς τα εκεί, είναι εδώ κοντά. Εδώ, εδώ λίγο πιο κάτω. Ωραία, ωραία. Πάρτε και το βάλτε του να μην βλέπει τη διαδρομή. Για πάμε, ακολουθήστε, ακολουθήστε, ακολουθήστε το τσακάλι, μην το χάσουμε. Εδώ κοντά λέει έχει ένα μαγαζί που έχει ένα χάρτη, για να δούμε. Αυτός ποιος είναι κύριε? Κάτσε να βάλω μια κουκουλά με μας βλέπω. Είναι στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή. Δεν πειράζει. Για πάμε. Τι κάνεις μάγκα μου εσύ εδώ? Εδώ πέρα ήταν να πάρω security. Security ήρθες να πάρεις? Τι το θες το security, ποιος είσαι εσύ? Εγώ νεκροθάφτης είμαι. Νεκροθάφτης. Θα μας χρειαστεί ρε εσύ να τον πάρουμε κι αυτόν. Θα τον χρειαστούμε γιατί μπορεί να μας προσφέρει τις υπηρεσίες του. Δεν ξέρουμε τη συμπεριφορά των απέναντί μας. Ωραία, αφεντικό, τι να τον κάνω αυτόν εδώ? Πώς σε είπαμε, πασά μου? Γιάννης Φτιάρης. Γιάννης Φτιάρης. Παρακαλώ, με βαρέσετε. Τι είμαστε ρε για να σε βαρέσουμε, μας πέρασες. Κύριε, φοβάμαι, βλέπω όπλα έξω. Λοιπόν, βάλτε του μια κουκούλα και πάρτε τον πάνω κι αυτόν. Για πάμε. Ωραία, εσείς μείνετε εδώ. Λοιπόν, πείτε κάτω και μη σας τον ακουνιέστε. Ωραία, να κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω, κάτσε κάτω. Χωράς να κάτσε κάτω. Λοιπόν, για ελάτε να σας πω, για ελάτε. Αυτή είναι η πόλη μας. Αυτή είναι η πόλη μας. Λοιπόν, κεντρική τράπεζα, όπως βλέπετε, είναι εκεί πέρα που είναι τα μαύρα κτίρια, όπως κατάλαβα. Εμείς θα διαφύγουμε από την τράπεζα με τα αυτοκίνητα, με τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα που έχουμε. Θα διαφύγουμε από την κυκλική εθνική. Θα βρεθούμε πάνω στο παλέτο και εκεί θα μας περιμένουν τα τζέτσκι για να πάμε στο κότερο. Από το κότερο θα κατευθυνθούμε προς τη Μύκονο. Στη Μύκονο μας περιμένουν δικά μου άτομα για να μας προσφέρουν ό,τι χρειαζόμαστε. Μάλιστα, ωραίο, τέλεια, τέλεια. Είσαστε μέσα, αλλά είναι λίγο επικίνδυνο με τους. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Το έχουμε, ξάδερφε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, όπλα έχετε? Πάντα. Τότε ήρθε η ώρα να πάμε προς την τράπεζα. Θα με ακολουθήσετε. Τέλεια, επιτέλους. Λοιπόν, εσείς πάρετε τον μπούλι, εμείς παίρνουμε τον νεκροθάφτη και ακολουθήστε με. Μάλιστα κύριε, μάλιστα. Για έλα, από εδώ νεκροθάφτη. Το βλέπεις το Audi το κόκκινο? Μέσα εκεί θα μπεις. Τα πίσω καθίσματα. Και εμείς εδώ να κάνεις καμιά απότομη κίνηση, σου την άναψα. Όχι, γιατί εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Για πες νεκροθάφτη, πώς πάνε δουλειές? Κάποιος ζει, κάποιος ανασταίνεται. Καλά πάνε δουλειές κύριε μου. Τώρα. Αρκεί να μην γίνω πελάτης κι εγώ. Αυτό θα εξαρτηθεί από τους μπάτσους. Έχω πελατέ 237 άτομα. Δεν θα ήθελα να γίνει 237 άτομα. Οι δουλειές είναι και πάνε καλά, δεν μπορώ να πω ψέματα. Με τον πόσο πάει εκεί η διάρρεμα τώρα? Ανάλογος, τι θέλετε? Θέλετε κασόνι? Φύγε από εδώ. Τίποτα δεν θέλουμε εμείς, ρε Καντέμι. Παίζει ρόλο άμα θέλετε ακριβό λουξ φέρετρο ή όχι. Παίζει δηλαδή και με PlayStation μέσα και τέτοια σκηνικά? Ό,τι χρειάζεται, κάνουμε και custom παραγγελίες. Αυτός εδώ τι θέλει? Μην κουνηθείς, μην κουνηθείς. Για απομακρύνσου από εκεί. Τι είναι αυτός εδώ? Απομακρύνσου, απομακρύνσου από το όχημα. Ένα λεπτό. Τι έκανες στο όχημα? Δικό μου είναι το όχημα, κύριε. Δικό σου είναι το όχημα. Αυτό το πράγμα το οδηγάς εσύ? Μα δεν σε καταλαβαίνω. Τι είναι αυτό, ρε? Κάνε μπάνιο και κάνε μπάνιο. Τι είσαι εσύ? Ψυχίατρος είμαι. Ψυχίατρος. Τι δουλειά έχεις εδώ πέρα? Είμαι γιατρός, είσαι ρε. Ήρθες να ψωνίσεις CBD, γιατρέ? Κοίτα, έχω κάποια πράγματα και πάνω μου. Να σας δώσω, αν θέλετε. Έχει CBD? Κοίτα, κάτι χαπάκια έχω, κάτι τσιγαράκια έχω, αλλά μέχρι εκεί. Τσιγαράκια, χαπάκια, γιατρέ, μας τα λες καλά εσύ. Κύριε μου, πρέπει να καταλάβετε, το κράτος δεν πληρώνει τίποτα. Οπότε τι κάνεις, τι βγάζεις? Δεν πληρώνει τώρα τίποτα. Διακοπούλες σε βλέπω, μόλις γύρισα. Πού ήσουν, α? Μήκονο ήσουν, α? Μήκονο ήσουν, α? Μήκονο, ρε παιδιά, α, από αυτούς τους μάλλους. Όχι, στην Ήω ήταν. Κατέβα στα χέρια σου, θα πάθεις τίποτα, καμιά αγκύλωση, θα μας χρεώσεις μετά. Πόσους βλέπεις τους δικούς μου, είναι κομμάντος? Βάλτε τα απλά μέσα. Μη φοβάσαι και δεν είμαι καλά. Τι θέλουμε να κάνουμε για αυτό? Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, ντόκτορ. Θα σου βάλω μια κουκούλα να μην δεις τι γίνεται και θα με ακολουθήσεις. Βασικά θα σου τη βάλω την κουκούλα στο αυτοκίνητο. Πώς θα με
ακολουθήσει. Να είσαι συνεργάσιμο, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει με τη ζωή σου. Μπε για τρέμε στο range. Ελάτε εδώ. Τι κάνουμε εδώ, αφεντικό. Θα ανοίξει το board bagage εδώ ο δικό μου και έχει μέσα AirPods. Θέλω να πάρετε όλοι οι AirPods και να τα βάλετε στα αυτιά σα και να συνεννοούμαστε από εκεί. Κάτσε κάπου εδώ είναι. Έλα, εγώ συνδέθηκα στην κλίση, με ακούτε. Έλα, είμαι κι εγώ συχνότητα. Έλα. Είναι εδώ κοντά η κεντρική. Βιαστείτε, μη σκάσουν τίποτα. Σε ακούμε. Μη σου πω, φτάσαμε κιόλας, ρε. Είναι εδώ δίπλα εντελώς. Αυτή πρέπει να είναι. Λοιπόν, καθίστε να την ελέγξουμε. Μην την έχει στημένη κανένα. Καθαρή είναι αφεντικό από πίσω. Okay. Ωραία, μάγκες. Κουκούλα και κάνουμε μπουκα μέσα. Δεν το συζητάμε. Νεκροθάφτη. Παρακαλώ. Για κατέβα κάτω, νεκροθάφτη. Έλα σε παρακαλώ μέσα με χέρια ψηλά. Κάτσε στην καρέκλα. Σας έχουμε και έτσι, ωραία. Μπούλι και γιατρέ. Έλατε από εδώ. Θέλω να κάνεις μια ψυχανάλυση στο μπούλι. Γιατί δεν τον βλέπω καλά. Ψυχανάλυση. Καθίστε σας παρακαλώ. Έχει πρόβλημα με τα ντόνα. Λοιπόν, θέλω να βγάλετε τα κινητά σας και να κάνετε μια ανάρτηση στο Twitter ότι σας έχουν κλέψει απαγωγή κάτι αδίστακτη τύποι στην κεντρική τράπεζα και ζητάνε διαπραγματευτή. Ο διαπραγματευτής να μην τολμήσει να κάνει καμιά ξυπνάδα, να είναι ήρεμος. Εγώ έστειλα και στη μαμά μου. Γράψατε Twitter. Εγώ το έστειλα κατευθείαν αστυνομία. Α, ωραία. Καλό αυτό. Εσείς... Μπούλι. Σας παρακαλώ, δεν τον βλέπετε, έχει ψυχολογικά. Το στείλω την αστυνομία, περίμενε. Τον κάνατε μια ιατρική βεβαίωση, τι πρόβλημα έχει το παιδί. Έχει πρόβλημα, τις νύχτες σηκώνεται και τρώει ρωσίγιο. Δεν το περίμενα αυτό, να πω την αλήθεια. Τρως μετά τις 12 ή πριν τις 12. Πάνε και αυτά είναι στο ιατρικό απόρριτο, αλλά είναι ότι έχει πρόβλημα. Ωχ, κατάλαβα. Πήγαινε να δεις μήπως έρθει ο τι έγινε, Μπούλι. Το στείλω. Ωραίο, δεν ξέρω. Πολύ εκνευρισμένο δεν βλέπω. Τι έγινε. Τι να κάνω, περιμένω απάντηση. Αφεντικό. Έλα. Δεν είδα ελικόπτερο όμως. Ελικόπτερο. Κοίτα εκεί. Μπες μέσα. Γίνει. Αυτό δεν το είχα υπολογίσει στο σχέδιο. Φέραν ελικόπτερο. Δεν πειράζει. Το Audi μου θα τους ξεφύγει. Έχω κατσαβιδώσει την μπροστά πινακίδα. Δεν θα με δούνε. Τι έγινε εδώ, για πες. Τίποτα, εδώ πέρα λέω. Πάλι στην μπουκα τον βλέπω τον Μπούλι. Δεν κάνει, λέει, ούτε σ*** τη γυναίκα του. Λέει, την ταΐζει. Με τι την ταΐζει τη γυναίκα σου, ρε. Τις Κυριακές τρώμε κοτόσουπα. Τρώμε γενικά κρέας τις Κυριακές. Τις δίνεις κρέας να φάει, ε. Τις δίνω, εννοείται. Η γυναίκα σου είναι ακόμα γυναίκα σου. Πιστεύω πως ναι. Είναι και αυτή Μπούλης. Η γυναίκα μου. Όχι, ρε. Η γυναίκα μου πήρε τα λεφτά μου. Τη γυναίκα σου την είχα χθες το βράδυ σπίτι μου. Όπα, ρε. Τι λες τώρα. Εγώ χθες είχα βγει με τον φίλο μου τον Ντάκη στο καφενείο. Χθες φωτογραφίες εδώ με τη γυναίκα σου στο κρεβάτι να μου γλύφει το. Να τρώμε hot dog. Πρέπει να σας μάθω λίγο γιόγκα. Πρέπει να ηρεμήσετε. Τρώτε πάρα πολύ. Λοιπόν. Μετά από μένα. Ωχ, τι κάνει ο γιατρός, ρε. Σκίζει τα πτυχία του, μάλλον. Χαλάρωσε. Εγώ έχω αρχίσει να πιστεύω ότι ο γιατρός είναι λίγο σαλεμένος, να ξέρετε. Χαλάρωσε. Είναι σίγουρα γιατρός. Κάνω ό,τι κάνει. Χαλάρωσε. Μιλάμε για πολύ περίεργους τύπους, ρε. Τι έγινε, έσχασαν οι π. Για να δούμε τι γίνεται. Ωχ. Αναγία μου. Ωχ. Απ' έξω. Αστυνομέ. Μάλιστα. Είστε ο διαπραγματευτής. Μάλιστα. Θα θέλατε να μπείτε μέσα να σας δούμε. Είμαι όπλος. Ωραία, για ελάτε μέσα. Έχω τρεις ομήρους. Έναν γιατρό, έναν μπούλι και έναν νεκροθάφτη. Δεν μας ενδιαφέρει το κοινωνικό στρώμα. Αυτό που λέτε το εκλαμβάνομαι ως πάρα πολύ ρατσιστικό σχολείο, διότι εγώ δεν ανέφερα τίποτα για να προσβάλλω τα παιδιά ή να τα μειώσω. Δεν θα σας επιτρέψω να έρθετε σε επαφή με τα παιδιά. Μπορεί να τους προκαλέσετε πρόβλημα. Να διαβεβαιωθώ για την υγεία τους. Βεβαίως, ελάτε να τους δείτε. Ακούσεις, αστυνομικός γιατρός είναι λίγο κουκού να ξέρεις. Ωραία. Το σκάσαν ήδη, ρε. Καλησπέρα. Από το CBD shop τον βουτήξαμε, να ξέρεις, της πόλης. Είμαι ο διαπραγματευτής εδώ πέρα. Ήρθα να σας διαβεβαιώσω. Διαπραγματευτής, ρε. Εσύ είσαι ο Τόνις Φίνος. Είμαι εδώ πέρα. Και έλεγα κάπου, τον ξέρω, ρε. Τόνι. Κάνεις Τόνι. Άφησε το μωράκι και το μυζιά. Σε έχω δει σε ταινίες, ρε. Αυτός δεν. Ο ποιος είναι, ρε! Μπερδεύετε με κάποια. Κύριε Όμηρη, σας ταΐσανε από ό,τι βλέπω, ναι. Αμέ. Μας ποτίσανε, θες, ναι, θες λίγο. Το μπότς γιατρός. Ωραία. Αστυνόμε, έλα να σου. Πείτε μου, εσείς θα είστε ο διαπραγματευτής. Παρακαλώ, ελάτε στο γραφείο μου. Δικό είναι το γραφείο, νόμιζα ότι είναι τραπεζίτη. Ποιο τραπεζίτη, κύριε μου, ληστεία κάνουμε, δικό μας είναι εδώ το έργο. Λοιπόν, τώρα που είμαστε μόνοι μας, άκου εδώ να δεις. Για πες μου, αστυνόμε, για πες. Έχω μια πρόταση. Λοιπόν, άκουσε να δεις, θα σου δώσω 100.000 δολάρια. Ναι. Θα φύγεις μόνος από την τράπεζα και τους άλλους όλους θα μου τους δώσεις. Αστυνόμε, δεν ξεκινάει καθόλου καλά η συζήτησή μας. Κάτσε κάτω. 150.000. Κάτσε κάτω. Όλα καλά, αφεντικό. Τι θέλει αυτό. Όλα καλά, φραπίδι. Τι είναι αυτή η
μου λες. Εγώ σας λέω επιλογές. 160.000. Λοιπόν, θα κάνω όπως δεν το άκουσα για να σας αφήσω ζωντανό για να μην σε καθαρίσω. Όχι, σας παρακαλώ. Λοιπόν, βγάλε το σημειωματάριο σου να σημειώσεις αυτά τα πράγματα που θα σου πω για να μην τα ξεχάσεις. Λοιπόν, θέλω να μην ξεκινήσει καμία καταδίωξη για τουλάχιστον 3 με 4 δευτερόλεπτα. Θέλω ένα προβάδισμα 3 δευτερολέπτων με 4. 4, ωραία. Θα ήθελα να μην τοποθετηθούν καρφιά. Ελπίζω να μην θέλετε να πάθουμε κάτι. Όχι, καρφιά, έχω αρχίσει και να φωνάμαι. Αυτά, στην γνώμη μου, μην μάγωνεσαι. Θέλω να μου χορέψει ένα τσάμικο. Επειδή είμαι σε ένα πέντε, δεν χορεύω, να σα πω την αλήθεια. Α, συνεργαστήκατε με τον κύριο Κάτο. Ναι. Με πόσο πήγε? Πολλά, αφήστε το. Κατάλαβα. Κύριε Τόνι Σφινό, λοιπόν, αυτά τα δύο. Αυτά τα δύο. Απλά λιτά και ωραία. Πάμε να φύγουμε από το γραφείο. Λοιπόν. Ωραία. Όπα, την τσάντα μου να πάνε. Πάρε την τσάντα. Μισό κάπου εδώ πήγαινε. Να σου πω. Ναι, πείτε μου. 160.000 ισχύουν ακόμα. 165. Τα έχει τώρα στην τσάντα, τα 165 τώρα. Τα έχω στην τσάντα. Περίμενε. Λοιπόν, μου δίνει την τσάντα και βγαίνω έξω δηλαδή. Λοιπόν, άκου να δει πώ θα γίνει. Α τη βάλω στα μάτια σου. Α τη βάλω εκεί, θα τη πετάξω στη ρόδα, στο σνό. Ξέρω όλα καλά εδώ πέρα. Όλα καλά. Δώσ' μου ένα λεπτό. Έγινε. Για πες. Θα στη βάλω στο. Θα στη κοιτάξω στο πορπαγιάς. Ωραία, για φέρε μου την τσάντα τώρα, πώς είσαι. Όχι. Φέρε μου την τσάντα. Λοιπόν, στην καβάτζωσα την τσαντούλα. Θα την πάρω μετά. Για πάμε λίγο προς τα κάτω. Έλα, προχωρά. Που νόμιζες, πασά μου, ότι θα μας το παίξεις και ξύπνος. Κάτι με χάτε. Δεν θα βγει ζωντανός από εδώ πέρα να μας νικήσεις έτσι. Κάτσε καλά. Από εδώ και πέρα στην εργασία μας. Για να σου κάνουμε τα αιτήματα. Καμάρια μου, θα σας πω κάτι μπροστά σε όλους σας. Μου πρόσφερε 165.000 για να σας πουλήσω όλους και να βγω έξω από την τράπεζα μόνος μου. Και τι του έκανα, του φέρμαρα τα 165.000. Και εσείς το πιστεύετε, υπήρχε περίπτωση ποτέ να φέρω 165.000 στη φωλιά του λύκου? Με τσάντα μπήκες, χωρίς τσάντα σε βλέπω, αδερφέ. Την άφησα πάνω. Δεν την άφησες στην πύρα. Έχει μεγάλη διαφορά. Για πες μου, τι θες. Άμα θέλεις να κρατήσεις τη βαλίτσα, θα μου δώσεις τον μικροθάφτη. Ωραία. Μεγάλον έναν. Τι άλλον έναν? Πού είναι αυτός? Οχ. Τι αυτός ρε. Ωραία, λεφτά. Πού ήσουν εσύ, πουλάκι μου? Καλησπέρα, friends. Εδώ τριγύρω. Μάλιστα, για κάτσε κάτω, friends. Friends. Ωραία. Τι θα κάνω, λοιπόν. Όλο δυσκολεύει το έργο μου. Τρελαίνουμε. Λοιπόν, τώρα που πήραμε και το παλικάρι που ήρθε να πάρει το επίδομα, άκου τι έχει να γίνει. Κρατάω τη βαλίτσα και σου δίνω τον γιατρό ή τον μπούλι ή τον νεκροθάφτη ή τον Friends. Θέλω να πάρω σίγουρα τον γιατρό, θέλω να πάρω σίγουρα τον νεκροθάφτη. Ωραία. Και θέλω να πάρω σίγουρα και το Friends. Πού πάρε, εμένα! Εμένα δεν με θες. Μπούλι, κάτσε κάτω. Σας θέλω και εσάς. Σας βλέπω πιο ψύχρωμα και μπορείτε να διαχειριστείτε την κατάσταση. Έχω φάει τον άμπαγα, έχω φάει. Έλα να σου δώσω το χαρτοφύλακα για να μην υποψιαστούν τίποτα οι άλλοι. Και θα μου δώσετε 165.000 αμετρητά πάνω. Θα πάρεις αυτούς τους δύο και όταν ευγώ θα σου αφήσω και τον άλλον. Τον Μπούλι. Βάλε μου τα λεφτά στην τσάντα. Ορίστε. Ωραίος. Λοιπόν, πάμε κάτω. Για πάμε να σε δω. Σου έχουν δώσει το OK, οι συναδελφοί σου είναι έτοιμοι. Ναι. Ελάτε στην πόρτα ένας να τους πάρει, τους ομήρους. Για πάμε προς τα έξω. Για πάμε με τους ομήρους. Γιατρέ, νεκροδάφτη, φρέιντ. Τρεχάτε στο κάτω. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, υπόλοιποι μαγκές. Τα μαύρα, ποιος θα έχει τα λεφτά. Έλα μου τα βάλει στην τσάντα κι εσύ. Σηκώ πάνω, Μπούλι. Πάμε έξω. Πες μας πότε, αστυνόμε. Οι κύριοι ξεκινάνε να βγαίνουν έξω από την τράπεζα. Αποχωρούμε. Γρήγορα, τσακαλιά. Λοιπόν, από εδώ και πέρα μιλάμε από εδώ. Ακολουθήστε με από εδώ. Με έχετε. Λοιπόν. Έλα, μπορούμε να τους ξεφύγουμε. Παίζει να τους τη γλίτωσα. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός από πίσω. Εγώ είμαι, ρε. Ωραία. Λέλε. Κρίση, συνέχισε ευθεία. Βγαίνει, μπες στο χωματόδρομο αριστερά. Ω, το RS6 δεν νιώθει τίποτα. Ελάτε, 4009. Μην έρθετε, 4009. Μας βρήκαν εδώ, ρε. Μπαίνω εθνική. Έχασα την έξοδο για την εθνική. Ωραία, και εγώ χάνομαι, έχω χαθεί αρκετά. Να δώσουμε ραντεβού στις βάρκες στο παρελθόν. Όχι, θα δώσουμε αλλού ραντεβού, θα σας πω. Οχ, να τι. Έλα, ρε. Ωραία, οδηγός οδηγεί. Ξέρεις. Είναι τρελό τιμόνι. Τα καταφέραμε. Τα καταφέρα. Πού είναι οι άλλοι δύο, ρε. Έρχονται. Να τι. Έλα, ρε. Λοιπόν, βγάλτε κουκούλες. Και πάμε σιγά-σιγά, ναι. Οξυγόνο. Ακολουθήστε με να πάμε στο σποτ με τα τζέτσκι. Ξεκινάτε να τουρμπίζετε σιγά-σιγά, γιατί είναι στην άλλη μεριά. Πάμε στα τζέτσκι να την κοπανίσουμε. Τι γλιτώσαμε. Πάμε 310.
Δεν διανύσει πόσο γρήγορα τα πιάνει. Εδώ είναι, εδώ είναι η καβάτζα. Την παραλία εδώ είναι ήδη έτοιμα. Μας περιμένουν τα τζέτσκι. Λοιπόν, έβγαλα την μπλούζα μου εγώ και είμαι έτοιμος να καλπάσουμε τα κύματα. Λοιπόν, ακούς, το βλέπεις εκεί απέναντι το κότερο. Είναι του δικού μου. Λοιπόν, πάμε στα τζέτσκι. Μια ανέβα. Λοιπόν, θα πιάσει καταιγίδα, έχω ακούσει να ξέρετε. Κάτσε μας, πέσει κανένας κεραυνός. Ανεβείτε. Λοιπόν, ωραία. Μπείτε μέσα. Ο δικός μου είναι μιλημένος. Θα μας πάει στη Μύκονο και από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι δικά μας. Τέλεια. Πάντα. Εγώ πάω να πιω μια σαμπάνια πάνω. Να πιεις μια σαμπάνια. Εγώ πάω να την πέσω. Καληνύχτα. Καλό βράδυ, μανιές.